Έχουμε σήμερα στην εκπομπή μας τον κύριο Κωστή Ευσταθίου. Καλησπέρα, καλωσορίσατε. Καλημέρα σας. Βλέπουμε να δεχτέρονται διάφορα στην περιοχή μας. Ο κύριος Ερντογάν διαμηνεί με κάθε τρόπο και κάθε μέσο ότι θέλει πλήρη έλεγχο της Ανατολικής Μεσογείου. Απ' την άλλη, φαίνεται πως ανοίγει ένα νέο μέτωπο εκτός της Λιβύης και μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σε πιο χαμηλούς τόνους βεβαίως για την ώρα, δίνοντας έτσι και ελπίδα στον διάλογο σε κάποιο κοντινό ή μακρινό μέλλον. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση. Και με το Κυπριακό, το λέγαμε και το πρωί με τον Υπουργό Εξωτερικών, θα μπαίνει σε δεύτερη και τρίτη μοίρα λόγω αυτών των εξελίξεων. Πού θα κατατάσσετε λοιπόν εσείς την προοπτική επίλυση του Κυπριακού με αυτά τα δεδομένα? Προοπτική επίλυση του Κυπριακού δεν υπήρχε και δεν υπάρχει λόγω της Τουρκίας. Είναι ξεκάθαρο η Τουρκία αυτό το οποίο επιδιώκει είναι η επιβολή μιας τουρκικής λύσης και όχι εξέβρεση συμβιβασμού. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε 46 χρόνια τώρα αυτή την στασιμότητα, γιατί περί στασιμότητας πρόκειται. Επομένως, το Κυπριακό δεν πρόκειται, ειδικά με αυτές τις συνθήκες τις οποίες έχετε περιγράψει, είτε να προχωρήσει είτε να μπει σε μια διαδικασία τροχιοδρόμησης της λύσης. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τις πραγματικότητες. Και οι πραγματικότητες είναι μπροστά μας. Ξέρετε, πολλές φορές κάνουμε το λάθος στην Κύπρο να διαμορφώνουμε τα γεγονότα όπως τα θέλουμε και να ως προς την πολιτική μας. Ενώ έπρεπε να είναι ακριβώς το αντίθετο. Okay. Εν όψη των γεγονότων, εν όψη των περιστάσεων, τότε να προσαρμόζεις και να διαμορφώνεις την πολιτική σου. Αυτό εμείς κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Επομένως, να έχουμε υπόψη μας τα διέξοδα. Ξέρουμε ότι έχουμε μια Τουρκία η οποία δεν επιθυμεί, όχι μόνο δεν επιθυμεί λύση του Κυπριακού, αλλά θέλει να επιβάλλει και την ολοκληρωτικό έλεγχο της Ανατολικής Μεσογείου, κάτι που προϋποθέτει ότι θα πρέπει να ελέγχει ολόκληρη την Κύπρο, και πρέπει εμείς με τη σειρά μας να προχωρήσουμε να δούμε τα επόμενα μας βήματα. Τα επόμενα μας βήματα δεν μπορεί να είναι άλλα από το να προστατεύσουμε αυτό το οποίο έχουμε, ένα πράγμα έχουμε, την Κυπριακή Δημοκρατία, να τη βελτιώσουμε και βεβαίως να την αναδείξουμε ως ένα ρόλο που έχει στην περιοχή, που πρέπει να έχει ρόλο. Πρέπει να διασφαλίσουμε όμως και συνθήκες σταθερότητας στην περιοχή μας, οι οποίες στο βαθμό που μπορούμε, εμείς, Τουρκίας. Ναι, θεωρείτε πως οι πενταμερείς του Καΐρου είναι ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση? Ασφαλώς. Οτιδήποτε μας βγάζει από αυτήν την δύσκολη θέση του θύματος στην κατάσταση που έχουμε με την Τουρκία, ναι, είναι και ευπρόσδεκτο και ενθαρρυντικό. Και οι πενταμερείς του Καΐρου και βεβαίως η δέσμευση, η πολιτική του East Med και βεβαίως όποιες όλες οι προσπάθειες που γίνονται αξιοποίησης της γεωγραφικής και της γεωστρατηγικής θέσης της Κύπρου. Και βλέπουμε και μόλις προσφάτως την παραχώρηση αυτών των διευκολύσεων στους Αμερικάνους. Που δείχνει ότι υπάρχει, η Κύπρος είναι σε μια, η θέση της Κύπρου είναι τέτοια ώστε να της επιτρέπει να είναι ακόμα στο χάρτη και να μην διαγραφεί όπως θα την ήθελε να είχε διαγραφεί η Τουρκία. Έτσι όπως περιγράψαμε τα πλοκάμια της Τουρκίας που απλώνονται όχι μόνο στη Μέση Ανατολή, μέχρι και στην Αφρική απλώνονται τα πλοκάμια της Τουρκίας και στην Ανατολική Μεσόγειο. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το διακύβευμα για την Κυπριακή Δημοκρατία? Σίγουρα ένα μεγάλο ζήτημα είναι το Κυπριακό, αν θα μπορέσουμε να πάμε ξανά σε συνομιλίες. Απλά υπάρχουν και ζητήματα που τρέχουν τώρα, όπως είναι τα ζητήματα του φυσικού αερίου και διεκδικήσεις της Τουρκίας. Έτσι, είναι οι προκλήσεις της Τουρκίας στην γραμμή αντιπαράταξης. Χωρίς να θεωρώ ότι είναι προβοκατόρικο το ερώτημά μου, θεωρώ ότι διακυβεύονται μάλλον και κάποια άλλα ζητήματα. Έτσι. Όσον αφορά την ύπαρξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ναι, έχετε δώσει την απάντηση. Αυτό το οποίο θα πρέπει να έχουμε κατά νου συνεχώς, είναι ότι
ό,τι και να προσπαθεί η Τουρκία. Έχω κάνει μια παρένθεση εδώ. Ξέρετε, πολλές φορές και στα οικονομικά η υπερθέρμανση μιας οικονομίας είναι, έχει δυσμενή αποτελέσματα. Ναι, ναι. Και όλη αυτή η υπερθέρμανση, αν θέλετε, της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας, και αυτή θα δημιουργήσει προβλήματα στην Τουρκία. Εδώ μια Αμερική, μια Αγγλία, μια Γαλλία, και προσπαθεί να περιορίσει τουλάχιστον, να το πάρουμε από οικονομικής άποψης, τις επεκτάσεις τους στο παγκόσμιο στέρεωμα, η Τουρκία δεν μπορεί να το παίξει. Ούτε Αμερική, ούτε Γαλλία, ούτε Ρωσία. Αυτό το ναπολεόντιο σύνδρομο το οποίο έχει ο κ. Ερντογάν δεν θα του βγει κατά ανάγκη σε καλό. Φτάνει, εμείς να είμαστε προσεκτικοί. Και τι πρέπει να έχουμε ως διακύβευμα? Την Κυπριακή Δημοκρατία. Ουέ και αλίμονο, εάν εν ώψη των εξελίξεων ή εν ώψη μιας, αυτό το οποίο γινόταν κατά καιρούς, μιας αόριστης υπόσχεσης ή ξέρω εγώ μιας αόριστης προοπτικής βελτίωσης είτε κλιμάτων είτε ξέρω εγώ θέσεων κλπ, να υποβαθμίσουμε την Κυπριακή Δημοκρατία σε βαθμό, δηλαδή, και όταν λέμε υποβαθμίζουμε, να μην ασκούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα ή να βάζουμε λόγια στο στόμα μας περί ότι είμαστε πρόθυμοι να προχωρήσουμε σε υποχωρήσεις χωρίς ποτέ να έχουμε ανταλλάγματα. Επομένως, το διακύβευμα είναι η προστασία αυτής της ύπαρξης Κυπριακής Δημοκρατίας. Και δικαιώνουμε το εξής. Το επιτυγχάνουμε μέχρι στιγμή. Οφείλουμε να πετύχουμε. Οφείλουμε να το πετύχουμε. Έχουν γίνει λάθη, έχουν γίνει και βήματα σωστά. Αυτά τα βήματα τα σωστά να τα προχωρήσουμε. Τα λάθη να μην τα επαναλάβουμε. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι το γεγονός ή το ενεργειακό μας πρόγραμμα δεν αναβάλλεται και συνεχίζει και με κάθε αφορμή το διαμηνεί και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι προς την κατεύθυνση που λέμε. Είναι, βεβαίως. Όπως βεβαίως ήταν λάθος, αυτή η ακατανόητη θέση ότι το φυσικό μας αέριο θα έπρεπε να περάσει από την Τουρκία. Ναι, την οποία εμείς ήδη δηλαδή. Αυτή η θέση που εκφράστηκε από τον αφαίρεθο Νεοφύτου. Ναι, αλλά μετά από μια ενδεχόμενη λύση, γιατί να το αποκλείουμε? Προφανώς για τον λόγο που ούτε η Ευρώπη το θέλει. Δεν μπορούμε να έχουμε μια Τουρκία που να ελέγχει τα πάντα. Ο κ. Ζένγιας ακόμη και χθες είπε ότι αν η Τουρκία συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο, δεν αποκλείουμε συνεργασία μαζί. Αυτό το μεγάλο αν όμως. Και δεν ξέρω πότε η Τουρκία συμμορφώθηκε με το διεθνές δίκαιο, όχι τώρα, ούτε από το 1974, από τις ιδρύσεως της. Ναι. Από τη συνθήκη της Λοζάνης. Ούτε τη συνθήκη της Λοζάνης δεν έχει σεβαστεί. Επομένως, και θέλω να τελειώσουμε κάτι. Η Τουρκία, ό,τι και να καταμαρτυρούμε της Τουρκίας, ένα πράγμα θα πρέπει να της πιστώσουμε. Ότι τουλάχιστον στα τουρκικά συμφέροντα, εκεί είναι αμετακίνητη. Διεκδικεί τα τουρκικά συμφέροντα πολλές φορές αξιοποιώντας τη θέση της, αξιοποιώντας τις συγκυρίες και τα συγκρουόμενα συμφέροντα. Αυτό έπρεπε να κάνουμε και αυτό ή τουλάχιστον πρέπει να κάνουμε και εμείς. Πρώτα η Κύπρος, πρώτα τα συμφέροντα τα δικά μας και μετά της Τουρκίας, για παράδειγμα, από τον αγωγό ή από τον Α ή τον Β. Κύριε Ευσταθή, όμως, δεν σας ανησυχεί το ενδεχόμενο, το κυπριακό ή καλύτερα το ενεργειακό μαζί με το κυπριακό να πακετοποιηθεί στην όλη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, βάζοντας μέσα και τη συμφωνία της κυβέρνησης της Τρίπολης με την Τουρκία, την κρίση με την Ελλάδα και ξέρω εγώ, να πακετοποιηθεί σε αυτή την κρίση και να το βάλουμε σε έναν τραπέζι και να τα λύσουμε όλα μαζί? Μα αυτό είναι ο μεγάλος κίνδυνος. Διότι η λογική εξέλιξη μια τέτοια κατάσταση είναι αυτό που περιγράφω. Η λογική, η αδέξια εξέλιξη αυτής της κατάστασης. Η λογική της διεθνούς, του που σκέφτεται. Η αδέξια εκ μέρους μας. Εάν ακριβώς αυτό είναι το νόημα, αυτό το οποίο επιχειρώ να δώσω. Εάν δηλαδή και το ενεργειακό και ζητήματα κυριαρχίας και ζητήματα εξωτερικής πολιτικής μπουν και αυτά σε αυτό που ονομάζουμε ατέρμονα διάλογο χωρίς προοπτική, τότε εκεί ακριβώς θα έχουμε την αρχή του τέλους μας.